είχε ήδη ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος και τα περισσότερα από τα χρήματα δυστυχώς κατασπαταλήθηκαν για τις εμφύλιες μεταξύ μας διαμάχες. Όταν έφτασαν τα χρήματα, όλοι θέλαν να βάλουν χέρι σε αυτά και ήταν ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε και ο εμφύλιος πόλεμος. Το φθινόπωρο του 1823, λίγο πριν φτάσουν τα χρήματα από τη Βρετανία, ξεσπά ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών. Και εδώ χρειάζονται πολλά χρήματα πια για να μπορούμε, όχι να δίνουμε, να τάζουμε κιόλας, για να τους παίρνουμε με τους μέρους μας πολλούς. Αυτά λοιπόν τα λεφτά χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει ο πρώτος εμφύλιος στην Ελλάδα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε για να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, ούτε για να αποκτήσει το ελληνικό κράτος κάποια οντότητα στο εξωτερικό, ούτε για να φτιαχτεί μια υποδομή. Η κυβέρνηση του Κολέτη, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Κουντουριώτη στην προεδρία της κυβέρνησης, άρχισε να διαθέτει τα μυθικά ποσά του δανείου για την στρατολόγηση ατάκτων, ληστών και οποιοδήποτε άλλου οπλοφόρου μπορούσε να αντιπαρατεθεί μπροστά στη στρατιωτική δύναμη των Μωραϊτών και συγκεκριμένα του Κολοκοτών. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν μεταξύ αυτών που θέλανε οι μεν και οι δε να βουτήξουν στην κυριολεξία ό,τι απομείνει από το δάνειο. Και μάλιστα εστράφησαν κατά του Κολοκοτρώνη αλλά και κατά του Νικηταρά, ο οποίος ήταν από τους πλέους αγνούς πολεμιστές και υποστηρικτές της ιδέας της ανεξαρτησίας. Δεν υπήρχε κάποια ιδεολογία ή υπερπατρίδωση, κάποιος ηρωισμός που λέμε οι ήρωες. Ήταν μια στιγνή κατάσταση ή εμείς ή αυτοί. Ποιοι θα τα πάρουμε. Πριν καν δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, προμήθειες και μίζες αποτελούσαν πολιτική πρακτική. Οι προμήθειες άρχισαν από την πρώτη στιγμή. Στη σύμβαση του πρώτου δανείου καταγράφεται ρητά επίσημη προμήθεια 3% επί του συνολικού ποσού του δανείου. Δύο από τα μέλη της Επιτροπής βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τη θέση τους προς όφελός τους. Προμήθειες, έξοδα Επιτροπής. Μάλιστα ο Ορλάντος κράτησε και εκεί. Υπάρχει ένα κονδύλι του Ορλάντου που ήταν, είπαν επαναλαμβάνω, ο γαμπρός των Κουντουριωτέων, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός της Επιτροπής, ο επικεφαλής της Επιτροπής, κράτησε και 9.000 λίρες για έξοδα επί τα χρόνια τα χρόνια του δημόσιου στη γυναίκα του. 6.000 λίρες, 5.900 τα χρόνια το κράτος στη γυναίκα του. Και ο Λουριώτης πήρε 4.400 περίπου. Πήρε ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας της, ο Άγγλος, πήρε και αυτός 11.000 λίρες προμήθεια. Επίσημες προμήθειες ήταν αυτές. Μάλιστα ο Ορλάντος υπήρξε πολύ προκλητικός, γιατί κάποια εποχή έφτιαξε και ένα σπίτι πολύ κοντά στα τότε ανάκτορα, κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Και επειδή αυτές οι ιστορίες είχαν γίνει γνωστές, οι Αθηναίοι περνούσαν και τον περιφρονούσαν και σχολίαζαν το σπίτι του και τον ίδιον σε σημείο που αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα. Οι δύο επίτροποι για τις επιμέρους καταχρήσεις καταδικάστηκαν αργότερα από το ελεγκτικό συνέδριο και υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν χρήματα στο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό δημόσιο τους κατελόγησε ότι όφυλαν 27.000 λίρες περίπου στο ελληνικό δημόσιο, λίρες όμως και χρήματα τα οποία ποτέ δεν επεδίωξε να εισπράξει η Ελλάδα. Το πρώτο δάνειο ήταν αναγκαίο αλλά και καταστροφικό. Ωστόσο οι μάχες συνεχίζονταν και κανείς δεν είχε χρόνο και ψυχραιμία για να κάνει την αποτίμηση. Ο πυρετός της Επανάστασης έκαιγε τους Έλληνες που διαπίστωναν ότι χωρίς χρήματα δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Έτσι, παρά τα δεινά του πρώτου δανείου, οι Έλληνες ήταν έτοιμοι και για το δεύτερο που είχε ακόμη πιο τραγικές συνέπειες.